Αλλά στενοχωριέμαι ειλικρινά για το κακό που έχει βρει. Πρέπει να μιλήσω και μια ώρα. Ναι, και εγώ να μην πω κάτι. Λοιπόν, στενοχωριέμαι λοιπόν ειλικρινώς για τους ανθρώπους που τους έχει βρει αυτό το κακό με τις πλημμύρες και με όλα αυτά τα πράγματα. Πέταξε αλλού τώρα, δεν με αφήνει. Στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Να συντονίσω πάλι. Έφυγες από κοντά μου και χάθηκες. Όμως είναι μια τιμωρία από το Θεό, κυριολεκτικώς, σε κάποιους οι οποίοι μας κούναγαν το δάχτυλο και μας δείχνανε εμάς σαν τριτοκοσμική χώρα, όχι για την κλιματική αλλαγή, ότι όσο και να προσπαθήσεις, όταν έρθουν τα στοιχεία της φύσης να σου πέσουν πάνω σου, έτσι γιατί μας κοροϊδεύουν ότι εμείς είμαστε... Μου θυμίζει το καλοκαίρι. Ναι, ναι, βλέπω, βλέπω τις εικόνες από το Βέλγιο και από τη Γερμανία. Λέγανε κάποιοι ότι δεν είστε προσεκτικοί, δεν κοιτάτε τις υποδομές σας, δεν κάνετε αυτό. Έλα, κοιτάξτε τη Γερμανία τις δικές της υποδομές. Λοιπόν. Το πιάσες. Λοιπόν,